Λίγα 24 ώρα μετά την πρωτόδικη απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ρεθύμνου και την ανάγνωση της ποινής του σε 20 χρόνια φυλάκισης για ασέλγεια σε 4 κοπέλες και προσβολή εδού σε 2, μάρτυρες του κατηγορητηρίου σπάνε τη σιωπή τους στον τηλεοπτικό φακό. Ξετυλίγουν στοιχεία της προσωπικότητάς του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τις μαθήτρες και μετέπειτα θύματα του. Οι πρώτες εντυπώσεις που άφηνε τόσο στους γονείς όσο και στις ανήλικες παθούσες ήταν όχι μόνο καλές όπως αναφέρουν, αλλά είχε τον τρόπο να κερδίζει με τα λόγια τους συνομιλητές του. Στην αρχή ήταν όλα πολύ όμορφα, δεν έδειξε κάτι. Παρουσιάστηκε σαν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Από εκεί πέρα το παιδί στην πρώτη φάση ήταν ευχαριστημένο γιατί μάθαινε αρκετά πράγματα. Στην αρχή με είχε ξενήσει το γεγονός ότι ενώ πήγα για να κάνω μαθήματα, οι αποδόσεις μου άρχισαν να πέφτουν γιατί δεν ήταν το κύριο ζήτημα τα μαθήματα. Προσπαθούσε να αποκμίσει πράγματα από εμάς, μας άρχισε να μας φέρνει σε μια κατάσταση να μην του κρύβουμε τίποτα, να μας έχει δημιουργήσει απόλυτη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Και αυτό ήταν και το πρόβλημα, ότι είχε επιδράσει ψυχολογικά πάνω μου και εγκεφαλικά περισσότερο από ό,τι σωματικά. Μόλις αποκτούσε ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου εμπιστοσύνη των υποψηφίων θυμάτων, το πρώτο στάδιο ήταν η τρυφερότητα και συμπαράσταση, η οποία εκδηλωνόταν με μικρά αγγίγματα. Άρχισε να γίνεται πολύ φορτικός, να προσπαθεί να μπαίνει στις προσωπικές μας ζωές και ανησυχούσε για τα αγγίγματα και την συμπεριφορά του απέναντί μας. Με άγγιζε αρχικά, ξεκινούσε να με αγγίζει από την πλάτη, στους ώμους, στο στήθος, τα οπίστια μου, με διάφορες προφάσεις, στα γενετικά μου όργανα, οπουδήποτε μπορούσε να με αγγίξει και να κάνει πράγματα στο σώμα μου. Προς επίρρωση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούσε, αντλούσε παραδείγματα από τους αρχαίους Έλληνες, όπως καταγγέλει συγγενής ενός εκ των θυμάτων. Ξέρεις, λέει, στην αρχαία Ελλάδα, όταν ήταν να παντρευτούν τα παιδιά, επειδή παντρευόντουσαν πολύ μικρά και τα αγόρια δεν ξέρανε να πάνε με τα κορίτσια, θα πηγαίνανε σε κάποιον μεγάλο για να τους μοιήσει στις ερωτικές τέχνες. Και τις λέει, ακούω όμως αυτά που σου λέω, μην τα πεις στους μεγάλους, γιατί ξέρεις, οι μεγάλοι είναι καθυστερημένοι. Οπότε χρειάζονται να τα ξέρουν. Και εκεί λοιπόν κολλήσαμε όλοι και τις λέω, stop, δεν πρόκειται να ξαναβάσω. Να προσπαθεί να μπαίνει στις προσωπικές μας ζωές, να μας ρωτάει συνέχεια για αγόρια, για σεξουαλικά θέματα. Το μάθημα γινόταν ελάχιστα λεπτά, 5 με 10 λεπτά στην αρχή και στη συνέχεια γύρναγε συνέχεια το θέμα γύρω της ζωής μας. Σιγά σιγά με αυτά που έκανε άρχισε να μας ακουμπάει, να μας αγγίζει, να μας πείθει ότι γνωρίζει από ιατρικά θέματα και με αυτό του το χαρακτήρα άρχισε να μας στοπεύει, να προχωράει σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίναμε τι κάνει, γιατί το έκανα με τέτοιο τρόπο που δεν σου άφηνε αμφιβολίες ότι έχει να κερδίσει κάτι από σένα. Το παιδί ήταν πολύ συντηρητικό, φορούσε φορμούλες, δεν ήταν ο κορίτσι που να έχει να φοράει ρούχα, ας πούμε, κοριτσίστηκα, περισσότερο αγορίστηκα φορούσε. Και της έλεγε, γιατί φαίνεσαι σαν αγοράκι, να φοράς φουστανάκια και να την χτυπάει, λέει, στα πόδι της. Και να της λέει, έλα πιο κοντά μου, έλα πιο κοντά μου. Στις περιπτώσεις μάλιστα των μαθητριών που εξέφραζαν αμηχανία και δυσανασχετούσαν με την ευρηματικότητα των επιχειρημάτων του, οι ίδιες αποφάσιζαν να αποχωρήσουν από το φροντιστήριο. Ο 58χρονος όμως καθηγητής φυσικής επέμενε για την παραμονή τους με μια σειρά από δικαιολογίες όπως: χωρίς εκείνον δεν θα τα καταφέρω στα μαθήματα, ότι τον χρειάζομαι για τις εξετάσεις μου, υποβάθμιση άλλα φροντιστήρια, υποβάθμιση εμένα την ίδια. Το παιδί μετά από λίγο καιρό, κανένας μήνας, έδωσε, δεν θέλω να πάω. Βρε καλό μου, βρε χρυσό μου. Αφού μαθαίνεις, αφού όχι, δεν θέλω να πάω. Αυτός άρχισε να παρενοχλεί το παιδί με μηνύματα και εμάς με μηνύματα και γιατί και αν είναι οικονομικό το πρόβλημα, μη στεναχωριέστε. Μου ζήτησε να αποσύρω κάθε κατηγορία και να καταθέσω υπέρ του, ναι, ότι δεν συνέβη τίποτα. Ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά, ότι είναι στη φαντασία μας, ότι είναι κάποια σκευωρία. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την αυστηρότερη των ποινών και κυρίως να αλλάξει ο νόμος Παρασκευόπουλου, προκειμένου να μην πέσει στα μαλακά και εξαπατήσει, όπως αναφέρουν μαθήτρες υποψήφια θύματα. Νομίζω ότι και το σύστημα το ίδιο αναγκάζει και αφήνει τέτοιους ανθρώπους ελεύθερους να πειράζουν
και κορίτσια και αγόρια και οποιαδήποτε άλλα παιδιά βρίσκονται σε μια ευάλωτη κατάσταση. Η ποινή του, όσο περισσότερη ποινή φάει, για μένα θα είναι το καλύτερο. Δεν θέλω σίγουρα να πέσει στα μαλακά, δεν θέλω σίγουρα σε ένα ή δύο χρόνια να τον κυκλοφορεί έξω. Και όχι μόνο για μένα, γιατί εγώ έχω τελειώσει πλέον με αυτή την ιστορία, για μένα έχει κλείσει και μετά το τέλος της δίκης, πιο πολύ για να προστατευτούν τα υπόλοιπα παιδιά.